με στόχο την αύξηση της διακίνησης από το αεροδρόμιο της ΟΕΚΟ Ιπποκράτης. 3 εκατομμυρίων επισκεπτών, η Fraport, όπως μας δήλωσε ο Αλεξάνδρ Ζινέλ, προχωρά στην επένδυση των 32 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και τον τριπλασιασμό της έκτασης των εγκαταστάσεων του τερματικού σταθμού. Το μέλλον της ΚΟ είναι λαμπρό και εμείς θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού του μέλλοντος και να συμβάλλουμε στη βελτίωση των υπηρεσιών και των συγκοινωνιών στον τουρισμό του νησιού. Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν η Fraport και οι προδιαγραφές του αεροδρομίου μπορούν στο μέλλον, εφόσον διαμορφωθούν και οι πύλες εισόδου του λιμανιού, να υποστηρίξουν την διακίνηση επισκεπτών του Ρεζιέρας, ο κύριος Ζίνελ δήλωσε ότι αυτό είναι εφικτό. Ποιο είναι το πλάνο της εταιρείας με την εκτίμηση της φετινής διαχείρισης του αεροδρομίου για το λαμπρό μέλλον, το οποίο και εκείνος σημείωσε στην εισήγησή του ότι θα έχει οίκος. We would like to welcome you once again at the end of this event, and I would like to ask you specifically which are the plans of Fraport according to this year's results regarding the brand future of the airport of Kos. Well, this year was a very good year. We had 2.3 million passengers. This is a new record, especially after the dramatic decline in traffic that we have seen in the past years. This traffic and the number of passengers has shown the limitations of the existing terminal, and we have determined that we will build a new terminal which will be 3 times bigger than the existing one and which will be an adequate and a worthy new infrastructure for the island of Kos. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Για την ακρίβεια, είχαμε 2,3 εκατομμύρια επιβάτες, που είναι ένα καινούριο ρεκόρ. Ειδικά δεδομένου ότι στο παρελθόν είχαμε δραματική μείωση τα προηγούμενα χρόνια της κίνησης στην ΚΟ. Και αυτό μας έδειξε ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τον υπάρχοντα τερματικό σταθμό. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε έναν καινούριο, ο οποίος θα είναι 3 φορές μεγαλύτερος και θα διαθέτει τον χώρο που θα επαρκεί για τον αυξανόμενο εισερχόμενο τουρισμό. Ποια είναι η οροφή, δηλαδή, ποια είναι η προσδοκία να φτάσουμε στα πόσα εκατομμύρια τουρίστες θα εκκινούμε. Which is the top of this plan? Which is the expectation, the top expectation? How many are going to be the millions of passengers that are going to come here according to your plans and expectations? Well, our contract runs for 40 years, so this is we don't know what the future will bring, but we are designing this terminal for at least 3 million passengers a year, and we have the capability of expanding it when it's needed. Και την εκτίμησή του αν... Να σας μεταφράσω αυτό λίγο μια στιγμή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω με σαφήνεια για το μέλλον, γιατί έχουμε μία σύμβαση για 40 χρόνια. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις εγκαταστάσεις για 30 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Και τρία, με συγχωρείτε. Για 3 εκατομμύρια το χρόνο επιβάτες. Και αυτό μπορεί να επεκταθεί φυσικά ανάλογα με τις ανάγκες. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Αν την εκτίμησή του θα θέλαμε, μια και η ΚΟΣ επιχειρεί να διαμορφώσει και μια άλλη πύλη εισόδου με το θαλάσσιο τουρισμό για κρουαζιερόπλια και αν οι προδιαγραφές της και στο αεροδρόμιο μπορούν να την καταστήσουν κάποτε ένα home port. Ωραία. And the last question regarding your estimation, your evaluation of the situation. COS tries now to create a new shipping gate. So I would like to ask you whether the airport could sometime become a home port and replace this. The airport cannot become a home port because it is, of course, we're serving aircraft, and I think you're referring to cruise ships. We are aware of the cruise ships and the cruising as an emerging industry, and we are constantly in touch with the cruise line operators to see if we can create products and if we can create services that make it feasible to use COS Airport as an airport to serve cruise ships and to transfer passengers. Sorry.
αυτό δεν μπορεί να γίνει ακριβώς όπως λέτε, δεν μπορεί να γίνει ένα home port, γιατί εδώ μιλάμε για αεροσκάφη και στο λιμάνι έχουμε να κάνουμε με κρουαζιερόπλοια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, δεδομένου ότι αυξάνεται η κίνηση με τα κρουαζιερόπλοια, είναι να έχουμε επαφές προκειμένου να παράγουμε υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία θα φέρουν σε επικοινωνία τις υπηρεσίες του αεροδρομίου με αυτές των κρουαζιερόπλοιων.